και 20 εδάφιων που είναι στη σελίδα 76. Έξοδος ΚΓ, ΚΓ σημαίνει 23. ΚΓ κεφάλαιων και 20 εδάφιων. Διαβάζω λοιπόν από την αρχή μέχρι το 27. Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου εμπροστέν σου, για να σε φυλάτει εν τη οδό και να σε φέρει εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασαι. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μην παρουργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμοραίους και τους Χεταίους και Φερετζαίους και Χαναναίους, Εβαίους και Ιεβουσαίους, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, ουδέ θέλεις λατρεύσει αυτούς, ουδέ θέλεις πράξει κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών, και θέλετε λατρεύει Κύριον των Θεών σας, και αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωρ σου, και θέλω απομακρύνει πάσα νόσων εκ μέσου σου, και δεν θέλει είστε άγονος και στήρα επί τη γη σου. Τον αριθμό των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Σταματάω εδώ για να δούμε. Πήγα κατευθείαν εκεί που τους μιλάει ο Θεός, τους Ισραηλίτες του τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τους καθάρισε, τους τακτοποίησε, τους πέρασε μέσα από την ερυθρά θάλασσα που δεν μπορούσαν να περάσουν, και αυτό είναι αντίτυπο το βάπτισμα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει και εμάς σήμερα, όχι απαβαλή της ακαθασίας της σαρκός, αλλά μια ενέργεια αναγεννήσεως και σωτηρίας, έτσι δεν είναι? Τους πέρασε στην έρημο, από εκεί και πέρα τους οδηγεί. Ο Θεός δεν σύστησε κανέναν άλλον, σύστησε το Μωυσή, τον οποίο τον έβαλε να οδηγήσει το λαό. Και αφού τον οδήγησε το λαό, τους λέει ότι προπορεύεται ο άγγελός μου. Εγώ στέλνω τον άγγελό μου, λέει, θα αποστείλω τον άγγελό μου εμπροστά σου να σε φυλάτει εν τη οδό, να σε φέρει στον τόπο τον οποίον προετοίμασα. Σου έχω προετοιμάσει τόπο, θα σε οδηγεί άγγελος Κυρίου. Εμείς δεν έχουμε τώρα τον άγγελο του Κυρίου, έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας οδηγεί με το λόγο του, και το πνεύμα του Άγιου είναι το οποίο μας οδηγεί πάλι στο λόγο. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μην παρουργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας. Παραβάσεις τι ήταν? Να ξεφύγει από το λόγο του Θεού, να κάνει άλλα από εκείνα που λέει ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος παραδρομεί εύκολα, πλανιέται πολύ εύκολα. Εδώ πλανήθηκε, ας πούμε, ο Αρών και η Μαριάμ. Όπως θα δούμε παρακάτω, πλανήθηκε τόσο πολύ ο Αρών, ώστε τους έφτιαξε και ένα μοσχάρι το οποίο ήταν χρυσό. Πλανιέται ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει προσέχετε, δεν θα σας συγχωρήσει τα παραβάσεις σας, διότι ο Θεός σε οδήγησε, σε έσωσε, σε ελέησε, σε έβγαλε μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, σου έδειξε την οδόν που πηγαίνουν όλοι οι αδελφοί μαζί, όλες οι εκκλησίες, όλοι οι αναγεννημένοι, όλοι οι σωσμένοι, όλοι οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείς εσύ να παραδρομείς. Για να παραδρομείς πάνε να πει ότι οι άλλοι όλοι δεν έχουν δίκιο και εσύ έχεις δίκιο. Ότι οι άλλοι όλοι είναι λάθος και εσύ είσαι σωστός. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δεν είναι. Εδώ μιλάει ο Θεός με το λόγο του, μιλάει με το πνεύμα του, μιλάει με αποκαλύψεις, με φανερώσεις, με ενύπνια, με οράσεις. Πώς είναι δυνατόν? Αλλά η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδα διεφθαρμένη, και τον εαπατάει. Γι' αυτό ο Θεός λέει δεν θα συγχωρήσει τα παραβάσεις σας. Και ο λαός Ισραήλ γρήγορα ξέκλεινε, δεν άργησε, θα δούμε παρακάτω δύο κεφάλαια, ξέκλεινε. Εδώ σας είπα προηγουμένως, ξέκλεινε ποιος? Ο Αρών και η Μαριά, και ήταν κατά σάρκα αδέρφια του Μωυσή. Και πώς ξεκλίνανε? Λέει μόνο το Μωυσή έχει ο Θεός, δεν έχει και εμάς. Εμείς τι είμαστε?
Μα δεν σου ανέθεσε εσένα Μαριάμ ο Θεός τον λαό Ισραήλ, ούτε σε οδήγησε ο Θεός να βγάλει το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, ούτε σε βάνει για να είσαι υπεύθυνη για το λαό Ισραήλ, ούτε σε ένα Αρώνα σε έβαλε βοηθό και τίποτα παραπάνω. Η Μαριάμ όμως βρήκε και λάθος. Και βρίσκουν οι άνθρωποι λάθη. Το λάθος που βρήκε τι ήταν? Ήτανε, λέει, ότι ο Μωυσής είχε παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα. Έχει παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα. Δεν μπορεί, απαράδεκτο αυτό. Μα τι είσαι εσύ που θα πεις στο Θεό απαράδεκτο? Τη στιγμή ότι όταν τον κάλεσε ο Θεός και τον έστειλε να βγάλει το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, ήτανε παντρεμένος στην Αιθιώπισσα. Δεν το ξέρει ο Θεός? Έρχεται λοιπόν να πάει εναντίον. Και είπε στον Αρών ότι και εμείς είμαστε, δεν είναι μόνο ο Μωυσής, ο Μωυσής έχει λάθος, έχει παντρευτεί η Αιθιώπισσα κτλ. Την άλλη μέρα στη σκηνή του μαρτυρίου φανερώθηκε η νεφέλη της παρουσίας του Θεού. Άλλο τι λέμε εμείς και άλλο τι λέει ο Θεός. Και φωνάζει μέσα από την νεφέλη: Μωυσή, Αρών και Μαριάμ, ελάτε ενώπιον. Δεν ξέρανε τι είναι, ο Μωυσής τουλάχιστον δεν ήξερε. Οι άλλοι δύο μπορεί να υποπτευτήκανε, σου λέει, επειδή είπαμε εναντίον του Μωυσή κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Απευθύνεται πρώτα στον Μαριάμ και στον Αρών και Μαριάμ. Όταν εγώ σας δίνω προφητεία, εγώ Κύριος σας τη δίνω. Και όταν σας δίνω ενύπνιο, εγώ Κύριος σας δίνω το ενύπνιο. Δεν είναι έτσι όμως με τον δούλο μου τον Μωυσή. Με αυτόν μιλάω στόμα με στόμα. Διότι εν όλο το οίκο μου δεν βρήκα άνθρωπο έχοντα ευθεία την καρδία όπως ο Μωυσής. Από τώρα Μαριάμ θα είσαι λεπρή. Και εκείνη την ώρα η Μαριάμ ολόκληρη από πάνω σκάτω έγινε, λέει, σαν έκτρωμα. Την είδανε τα δύο αδέρφια, ο Μωυσής, γιατί ήταν κατά σάρκα αδέρφια. Και ο Αρών λέει: Αδερφέ μου Μωυσή, λέει, κοίτα η αδερφή μας τι έπαθε. Σε παρακαλώ, πέσε στα γόνατα να προσευχηθείς. Και έπεσε στα γόνατα ο Μωυσής και προσευχόταν για την αδερφή του. Κύριε, είπε, συγχώρεσέ τη, ελέησέ τη. Δεν πειράζει, ας είπε εναντίον μου, συγχώρεσέ τη. Και ο Κύριος είπε: Εάν την έφτυνε ο πατέρας της διότι έκανε κάτι κακό, δεν θα ήταν, λέει, ντροπιασμένη 7 μέρες? Δεν είναι, κύριε, ας πάει να φύγει, λέει, 7 μέρες από το στρατόπεδο και μετά να γυρίσει και θα την καθαρίσω. Και πράγματι έτσι έγινε. Η καρδιά του ανθρώπου, αγαπητοί, είναι απαρτηλή και υπερπάντα σφόδα διεφθαρμένη. Ο λαός Ισραήλ είχε απαρτηλή καρδιά. Ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρος είπε: Σκληροτράκυλη και απερίθμητη την καρδία και τα ότα, εσείς πάντοτε αντιφέρεστε στο Άγιο Πνεύμα. Πάντοτε αντιφέρεστε. Πάντοτε εναντίον του Πνεύματος του Αγίου είστε. Και εδώ έρχεται και λέει τώρα: Δεν θα σας συγχωρήσει, λέει ο άγγελος, εγώ τον στέλνω να σας φυλάει και να σας οδηγεί, αλλά δεν θα σας συγχωρήσει εάν κάνετε παραβάσεις, επειδή το όνομά μου είναι αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις τη φωνή αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, όσα λέω εγώ Θεό, να τα πράττεις εσύ, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίον των εναντίον σου. Εάν εμείς πράττουμε το θέλημα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, θέλω με εκδικήσει πάσαν παρακοή εάν γίνει πλήρης υπακοή σας. Εάν εμείς υπακούμε εις τον Θεό και κάνουμε κατά πάντα ό,τι λέει ο Κύριος, δεν μπορεί ο Θεός να είναι εναντίον των εχθρών. Εναντίον των εναντίον. Έτσι τους λέει εδώ πέρα. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμοραίους, Χεταίους, Φερετζαίους, Χαναναίους, Εβραίους, Ιεβουσαίους, στη γη δηλαδή αυτών των ανθρώπων, θα εισαγάγει εκεί και θα εξολοθρέψω αυτούς. Εγώ θα βγάλω αυτούς και θα φέρω λαό ο οποίος θα είναι πιστός εις τον Θεό. Δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών? Εκεί είναι ακριβώς, αδελφοί αγαπητοί. Θα μου πείτε άλλους θεούς. Όταν παραβαίνεις το Ευαγγέλιο, προσκυνάς άλλους θεούς. Όταν κάνεις άλλα από εκείνα που λέει το Ευαγγέλιο, προσκυνάς άλλους θεούς. Κακά τα ψέματα. Διότι το Ευαγγέλιο είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις εσύ άλλα από εκείνα που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν η απόλυτη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο,
Δεν μπορείς εσύ ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις, ούτε να παραποιήσεις, ούτε να κάνεις εκείνα τα οποία νομίζεις εσύ ότι μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει αντιθέτως να το προσέξεις αυτό το πράγμα. Διότι εδώ μιλάει και λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, ούτε θέλεις λατρεύσει αυτούς, ούτε θέλεις πράξει κατά τα έργα εκείνων. Πολύ περισσότερο κατά τα έργα που πράττουν αυτοί. Δεν τα πράξει έτσι. Αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Εμείς τώρα δεν είναι να εξολοθρεύσουμε, να σκοτώσουμε δηλαδή, να περιφρονούμε. Άνθρωπο ο οποίος δεν βαδίζει στο λόγο του Θεού, δεν κάνει κατά πάντα το λόγο του Θεού, δεν ορθοτομεί στο λόγο του Θεού, δεν έχουμε καμιά δουλειά. Πολλές φορές πολλοί λέει είχατε παλαιές ας πούμε διαφορές. Δεν έχουμε διαφορές, η διαφορά είναι ο λόγος του Θεού. Τι είναι η διαφορά? Εμείς αδελφοί μου αγαπητοί, έχετε υπόψη σας ότι όταν ήρθαμε στο Χριστό είχαμε μία φήμη, είχαν οι πεντηκοστιανοί και ευαγγελικοί ακόμη, ότι είναι προπαγάνδα, ότι είναι ξένη οργάνωση, ότι είναι ξένα αυτό. Και απολεμήσαμε και αγωνιστήκαμε για να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός, να καταλάβουν και οι αρχές, οι εξουσίες, και να γνωρίζουν τώρα ότι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή δεν ανήκει σε οργανώσεις. Βλέπω καμιά φορά νεαρούς, λέει, γιατί να μην πάμε και στις οργανώσεις? Μα δεν θα πάμε να πάρουμε τη ρετσινιά πάλι την οποία βγάλαμε από πάνω μας. Γιατί είχε πέσει μια ρετσινιά. Και ο κόσμος έλεγε ότι αυτή είναι ξένη προπαγάνδα, είναι ξένη οργάνωση. Εμείς δεν θέλουμε να ανήκουμε σε τίποτα, γι' αυτό και δεν θέλουμε καμία συναλλαγή και καμία σύζευξη, όπως λέει και παρακάτω. Δεν θα ομοζυγήσεις με κανέναν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε. Το καταλαβαίνετε? Και αυτά σας τα λέω διότι πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβετε ότι σαν εκκλησία ανήκουμε μόνο στον Ιησού Χριστό. Και είμαστε η ελληνική εκκλησία, η εθνική εκκλησία της Ελλάδος, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προβάλλει το Ευαγγέλιο και να δίνει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, το οποίο Ευαγγέλιο γράφει στην ελληνική γλώσσα. Διότι ο άγγελός μου θα προπονεύεται, λέει. Πότε όμως? Όταν εσείς δεν θα προσκυνήσετε τους θεούς αυτών, ούτε θα λατρεύσετε αυτούς, ούτε θέλεις πράξη κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Και θέλετε λατρεύει Κύριον των θεών σας, και αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωλ σου. Αυτό θα σε ευλογεί. Το ψωμί σου, τη δουλειά σου θα σε ευλογήσει. Άμα δεν σε ευλογεί, να πεις γιατί Κύριε δεν με ευλογείς? Κάτι συμβαίνει. Αυτός θα ευλογήσει τον άρτον σου και το είδο σου. Και θέλω να απομακρύνει πάσα νόσο εκ μέσου σου. Εγώ από τότε λέει που αυτό που αυτό βλέπω, η δουλειά μου δεν πάει καλά, όλα στριμμένα, αρρωσταίνω, κάνω, δείχνω. Για κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Μήπως είσαι αντίθετος προς το θέλημα του Θεού και αντίθετος από το λόγο του Θεού? Θα ευλογεί τον άρτο σου, το είδο σου. Θέλω να απομακρύνει πάσα νόσο εκ μέσου σου. Δεν θέλεις είστε άγωνος και στήρα επί της γης σου? Τον αριθμό των ημερών σου θέλω κάμι πλήρη. Δεν θα τα πεθάνεις στη μέση της ηλικίας σου? Και έλεγε ο Δαβίδ, μη με πάρεις εν το ημίση της ηλικίας μου Κύριε, εν το ημίση των ημερών μου. Τον φόβο μου θέλω στήλη εμπροστέ σου, και θέλω καταστρέψει πάντα λαών επί των οποίων έρχεσαι, και θέλω κάμι πάντα στους εχθρούς σου να στρέψωσι τα νότα εισέ, και θέλω στήλη έμπροστέ σου σφίκας, και θέλω σι εκδιώξει τους Εβραίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους και απέμπροστέ σου. Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροστέ σου εισέ νέτος, για να μην γίνει έρημος η γη και πληθυνθώσει τα θηρία του αγρού εναντίον σου. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροστέ σου, έως σου αυξηθείς και κυριεύσεις τη γη. Θα είμαι μαζί σου. Εφόσον θα κάνεις το λόγο του Θεού, θα είμαι μαζί σου. Θα σε ευλογήσω. Δεν θα τους διώξω απότομα, για να μην ερημώσει ο τόπος και πέσουν μέσα θηρία και τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά. Και το έργο του Θεού γίνεται σιγά σιγά. Ο Κύριος προσθέτει τους σωζωμένους. Το έργο του Θεού δεν είναι απλώς το να κηρύξουμε και να έρθουν, ας πούμε, 10.000 άνθρωποι. Τι να τους κάνουμε? Θέλουν διδασκαλία. Ο Κύριος είπε, πορευτέρες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσουν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς. Δηλαδή, θέλει μαθήτευση. Γι' αυτό μαθητεύουμε τους ανθρώπους.
τους κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, τους μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού και μετά τους βαφτίζουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μετά ο Κύριος τους βαφτίζει με πνευμάγιο. Ο Κύριος είναι ο οποίος τα κάνει, αλλά αυτά τα κάνει σιγά σιγά, αδελφοί αγαπητοί, σιγά σιγά. Διαβάζω τώρα από το 31 να δείτε κάτι που λέει μέχρι το τέλος. Και θέλω θέσει τα όρια σου από τις ερυθράς θαλάσσης μέχρι τις θαλάσσης των Φιλιστέων και από τις ερήμου μέχρι του ποταμού, διότι στα σχήρας ημών θέλω παραδώσει τους κατοίκους του τόπου και θέλεις εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστέν σου. Δεν θέλεις κάμει μετά αυτόν, ουδέ μετά τον Θεόν αυτόν συνθήκη. Δεν θέλουσε οι κατοικοί εν τη γη σου για να μην σε κάμωση να αμαρτήσεις εισέ, διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπατος είστε παγίς εισέ. Εγώ θα σε ευλογήσω, θα διώξω τους εχθρούς σου, θα κάνω τα πάντα, θα φέρω ευλογία, θα ευλογήσω τον άρτο σου, το είδος σου, την υγεία σου, τα πάντα. Αλλά εσύ θα προσέξεις ένα πράγμα: δεν θέλετε κάμει μετά αυτόν, ουδέ μετά τον Θεόν αυτόν συνθήκη. Δεν πεισέ συμπεριδιάσουμε ένωση, ενότητα. Ενότητα, ναι, τι, της πίστεως και της αγάπης. Ενωμένοι είμαστε όταν πιστεύουμε το ίδιο. Όταν ένας άνθρωπος δεν πιστεύει το ίδιο, είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Είδα σε ένα βίντεο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο διακηρύττει ενότητα όλων των θρησκειών, όλων των δογμάτων, ενότητα. Και ήταν εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το βίντεο που είδα, διάφοροι επίσκοποι, ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, και ήταν και σατανολάτρες. Είχαν ένα τράγο, ας πούμε, με κέρατα, και μπροστά εκεί είχαν κάτι λιβάνια και πηδάγανε και κάνανε και δείχνανε. Οι ειδωλολάτρες που βρίσκονται, ας πούμε, στην Ιγυρία και σε αυτά τα αφρικανικά κράτη, είναι σατανολάτρες. Δίπλα είναι ο επίσκοπος, ας πούμε, ο διαμαρτυρόμενος, και εκεί ο άλλος σατανολάτρες πήδαγε και έκαμε διάφορα πράγματα. Και αυτό είναι το ονόματι της ενότητος. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Δεν μας στέλνει ο Κύριος να ενωθούμε, να είμαστε ενωμένοι? Πώς να είμαστε ενωμένοι, με τι? Με τι δεσμά να είμαστε ενωμένοι? Δηλαδή να συμπεθερέψουμε, να τους πούμε καλά κάνετε? Εμάς ο Κύριος μας στέλνει να κηρύξουμε το Λόγο και να τους πούμε να μετανοήσουνε. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μας στέλνει να τους πούμε καλά κάνετε, μόνο να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε αγαπημένοι. Πώς να είμαστε αγαπημένοι? Αυτοί κάθονται και παίρνουν ζώα και τα θυσιάζουν. Γυρίζουν γύρω-γύρω από το ξώανο εκεί και αυτό. Μετά πορνεύουν. Τι θα κάνουμε? Έτσι λέει η θρησκεία τους. Και τι, επειδή το λέει η θρησκεία τους, εμείς θα συμπεθερεύσουμε με τη θρησκεία τους? Αδελφοί, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις τελευταίες αυτές ημέρες και να καταλάβουν και όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι θέλουν να ενωθούν και λένε θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Αν είμαστε, θέλετε να είμαστε ενωμένοι, θα πάρετε το Ευαγγέλιο, θα πιστεύετε κατά πάντα στο Ευαγγέλιο, θα ακολουθείτε κατά πάντα το Ευαγγέλιο, κατά πάντα ό,τι πιστεύει όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Θα μου πεις να είμαστε κάτω από τη δική σας σημαία? Όχι, να είστε κάτω από τη δική σας σημαία, αλλά να πιστεύετε τα ίδια που λέει το Ευαγγέλιο και όχι άλλα από αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Και τότε θα είμαστε ενωμένοι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν θέλουν οι κατοικοί εν τη γη σου. Δεν τους πάρεις να κατοικήσετε. Ελάτε να κατοικήσετε κοντά μας. Όχι, δεν έχει καμιά δουλειά. Να τους πάρουμε μαζί μας. Μα δεν χρειάζεται να τους πάρουμε μαζί μας. Γιατί? Διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπατος είστε παγίς είσαι. Βλέπετε, παγίδα θα είναι. Εν τον όματι της αγάπης πρέπει να αγαπάμε. Τι να αγαπάμε? Τον παίρνεις μέσα, τον παίρνεις κοντά σου και αρχίζει και σου συζητάει πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Και σου λέει πράγματα αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Βρίσκουν ψυχές οι οποίες είναι αστήριχτες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, δελεάζουσι λέει ψυχάς αστήριχτους. Αστήριχτες ψυχές, πρέπει να έχουμε αγάπη, πρέπει να είμαστε τούτο, πρέπει να είμαστε εκείνο. Και τον παίρνει τον άνθρωπο και τον βγάνει από την Εκκλησία και τον εσεριανάει από εδώ, τον εσεριανάει από εκεί, τον πηγαίνει από εκεί και στο τέλος τον βλέπουμε να καταντάει στην αμαρτία, στην ανομία και στην αποστασία. Βλέπετε πώς μιλάει εδώ στους Ισραηλίτες. Διαβάζω από το ΚΔ κεφάλαιο να δούμε. Μετά ταύτα είπε προς τον Μωυσή,
ανάβηθη προς τον Κύριον σύ και Αρών Ναβάθ, Ναδάβ και Αβιούθ και 70 εκ των προσφυντέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο, αυτοί όμως δεν θέλουν πλησιάσει, ουδέ ο λαός θέλει να βγει μετά αυτού. Και ήρθε ο Μωυσής και διηγήθη προς τον λαό πάντα στους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφόνος και είπε, πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησε ο Κύριος θέλω με κάνει. Μόνο ο Μωυσής να ανέβει, γιατί μόνο το Μωυσή μπορούσε να συνεννοηθεί ο Θεός. Μόνο το Μωυσή έβρισε ότι μπορούσε να εκτελέσει το λόγο. Ο Αρών και τα λοιπά δεν μπορούσαν να πάνε εκεί που πήγε ο Μωυσής. Ο Μωυσής μόνος επλησίασε και ήρθε ο Μωυσής, αφού πήγε στο Θεό, ήρθε, τους διηγήθηκε τι του είπε ο Θεός, είπε το λόγο τον οποίον του είπε και απεκρίθη ο λαός πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησε ο Κύριος θέλω με κάνει. Παρόλα που υποσχεθήκανε, και όλοι όσοι ξεκινάνε με το Χριστό υπόσχονται, θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ακολουθήσω κατά πάντα, θα κάνω τα πάντα, αλλά ξεχνάνε μετά. Ξεχνάνε γιατί η καρδία του ανθρώπου είναι, πλανιέται εύκολα, δελεάζεται εύκολα από τον κόσμο της αμαρτίας, από ψευδοδιδασκαλίες, από παραπλήσιες διδασκαλίες. Άμα δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αφού το λέει καθαρά ο λόγος του Θεού, τι θέλεις. Το συζητάμε. Πώς συζητάς το λόγο του Θεού, με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό. Τι είσαι εσύ που συζητάς το λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά, ότι όλοι ξεκινάνε να κάνουν το λόγο του Θεού και πολλές φορές βλέπουμε ότι πλανώνται μέσα σε διάφορες ψευδοδιδασκαλίες, ετεροδιδασκαλίες, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία αποστολή από τον Κύριο να κάνουν κανένα έργο και τους σέρνουν πίσω, λες και είναι οπαδοί, όπως σέρνουν τα διάφορα, ας πούμε, όντα, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι, απολωλώτα κατσίκια, αν υπάρχουν απολωλώτα κατσίκια. Και έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και έστησε 12 στήλους κατά τα 12 φυλάς του Ισραήλ και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες ειρηνικάς εις τον Κύριο μοσχάρια. Λαβώνται ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο. Έπειτα λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα ότα του λαού, είδε είπων πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλουμε κάνει και θέλουμε υπακούει. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα εράντισε επί των λαών και είπε, ιδού το αίμα της Διαθήκης την οποία ο Κύριος έκαμε εις προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους που σας έχω πει. Δηλαδή ευχαριστούμε το Θεό, αφού υποσχεθήκαν ότι θα κάνουν το λόγο, τότε τους εράντισε με το αίμα. Το αίμα σήμερα δεν είναι αυτό που είχαν τότε. Το αίμα ήταν των ταύρων και μόσχων και αρνιών. Αλλά σήμερα έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Επειδή θέλω να σας πω για το αίμα του Χριστού, θέλω να σας πω αγαπητοί ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες. Ποιες? Στο Α Ιωάννου Α κεφάλαιο λέει, στο 6 εδάφιο, από το 5, στη σελίδα 1080, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδε μία. Εάν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμενε το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμενε το φωτί, ακούστε τι λέει, εάν όμως περιπατώμενε το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, ο Κύριος, έχουμε κοινωνία με τα λήλων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Εάν λοιπόν περπατάμε στο φως, όπως ο ίδιος ο Κύριος είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία με τα λήλων, με τους ομόλους αδελφούς. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, όταν ο άνθρωπος χωρίζει τον εαυτόν του από τους αδελφούς, ξέρετε πως λέγεται αυτό? Διχοστασία. Και αυτή η διχοστασία τι είναι? Έργο της σαρκός. Φανερά είναι τα έργα της σαρκός.
πορνεία, μοιχεία, καθασία, σέλβια, ειδωλατρεία, φαρμακεία, έκτρε, έριδες, διχοστασίε, αιρέσεις, θόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω ότι τα αυτά πράγματα βασιλεία Θεού δεν θέλουν σκληρονομήσει. Η διχοστασία είναι να χωρίζεις τον εαυτό σου από τους άλλους και να κάνεις δικά σου πράγματα τα οποία δεν σου είπε ο Θεός, ούτε σε οδηγεί ο Θεός. Παρόλο ότι όλοι ισχυρίζονται ότι ο Θεός με οδήγησε, δεν μπορεί να σε οδηγήσει ο Θεός αντίθετα από ότι οδηγεί όλο το λαό του και από ότι οδηγεί την εκκλησία του και από ότι λέει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να σε οδηγεί αντίθετα. Αλλά πολλοί νομίζουν ότι έχουν και προφητεία, λέει. Θεέ μου, σε παρακαλώ, να υπάγω εκεί. Να υπάγεις, λένε μόνοι τους. Απαντάνε με το στόμα, να υπάγεις. Το στόμα σου μίλησε, όχι ο Θεός. Εσύ το είπες, δεν το είπε ο Θεός. Μα αφού μου είπε να πάω, μα δεν το σου είπε ο Θεός, εσύ το είπες. Εσύ μόνος σου στον εαυτό σου. Και πολλές φορές έχουμε διασώσει ανθρώπους από τέτοιες πλάνες και έχουν συνέρθει και έχουν. Διότι εκείνο το οποίο πρέπει να είναι πάντοτε μπροστά στα μάτια μας, αγαπητοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι το καταστατικό μας. Και πάντοτε το λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι το λέει, ή μήπως το λέει αλλιώς. Ήθελα να το δικαιολογήσω ότι το λέει έτσι και το λέει κι αλλιώς. Δεν μπορεί να το λέει και έτσι κι αλλιώς. Ο Θεός μιλάει ναι και μην. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Και αυτό είναι το οποίο είναι του Θεού. Και εδώ έρχεται λοιπόν τώρα και τους ραντίζει με το αίμα, αφού υπόσχονται ότι θα κάνουν το λόγο του Θεού. Και όπως διαβάσαμε στον Ιωάννη, λέει, εάν έχουμε κοινωνία με τα λύλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ιδεμή, δεν σε καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει τους μετανοημένους χριστιανούς. Όταν ένας άνθρωπος είναι στην αμαρτία, είναι στην ανομία και επικαλείται και λέει το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, κάνει μεγάλο λάθος. Και μου είπε κάποιος, στηρίζομαι στο αίμα. Να μην στηρίζεσαι, του λέω, στο αίμα, να στηρίζεσαι πρώτα απ' όλα στη μετάνοια, να μετανοήσεις πρώτα, να επιστρέψεις στο Χριστό, να επιστρέψεις στην εκκλησία, να επιστρέψεις στους αδερφούς κοντά, να παίρνεις τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Όχι να καυχάσαι ότι είσαι στην αμαρτία και το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αγαπητοί μου, ο Κύριος μας αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό μας προμήθευσε όλα τα προς ζωή και ευσέβεια και είναι έτοιμος να ευλογήσει κάθε άνθρωπο. Εδώ τους Ισραηλίτες τους ελέγχει δρυμύτατα και τους λέει, γιατί ξέρει εκ των προτέρων ότι είναι λαός ο οποίος θα αποστατήσει. Και βέβαια εμείς ξέρουμε και βλέπουμε μετά το λαό Ισραήλ. Ενώ εκείνηταν κάθε Σαββάτο στην συναγωγή τους ότι περιμένουμε το Μεσσία, περιμένουμε το Μεσσία. Η ελπίδα του δωδεκάφυλλου έθνους, όπως έλεγε αυτός ο Παύλος, η ελπίδα, ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε όμως. Και αυτοί δεν τον καταλάβανε, δεν τον εννοήσανε, δεν τον δεχτήκανε. Και τον σταυρώσανε. Και ο Θεός τον ανέστησε. Και πάλι ανεστημένος που κηρύχθηκε από όλους τους Αποστόλους, από την πρώτη μέρα του Πεντηκοστής, αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, τον οποίο ο Θεός του έδωσε το πνεύμα, το οποίο αυτό εξέχει εφ' ημάς, το οποίο εσείς τώρα ακούετε και βλέπετε. Και πάλι δεν πιστέψαμε. Σαν λαός δεν πιστέψαμε. Πιστέψανε βέβαια ορισμένοι άνθρωποι, 3.000 ψυχές. Αυτές οι 3.000 ήτανε. Δεν ήταν αυτές τις 3.000, ήταν πάρα πολύ λαός. Σαν λαός, σαν έθνος, δεν τον δεχτήκαν τον Χριστό. Παρόλο ότι περιμέναν τον Μεσσία, ήρθε ο Μεσσίας από κοντά τους, πέρασε μέσα από τον τόπο τους και δεν τον καταλάβανε. Και τον απορρίψανε. Και τον σταυρώσανε κιόλας. Και επιμένανε ακόμη να σταυρωθεί, χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κοσμικός, στρατιωτικός, ο Πιλάτος παραδείγματος χάρη, σε λέει δεν βρίσκω κανένα σφάλμα, καμία ενοχή, να τον μαστιγώσω και να τον διώξω τον άνθρωπο. Όχι, μα τι κακό έκαμε, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Μα πέστε μου τι κακό έκαμε, πέστε μου ένα κακό, ότι έκανε αυτό το κακό, να πω ότι τον σταυρώνω για αυτή τη δουλειά, ότι παραδείγματος χάρη έφτισε έναν άνθρωπο, εράπησε έναν άνθρωπο, τουλάχιστον να πω ότι, πέστε μου, δεν βρίσκανε τίποτα παρά μόνο άρον, άρον, σταύρωσαν αυτό, άρον, παραμείς, σήκωσέ τον και σταύρωσέ τον.
Μα τι κακό έκανε, τίποτα δεν έκανε να το σταυρώσεις. Δηλαδή επιμένανε οι Ισραηλίτες, μα λέει δεν έκαμε τίποτα, λέει το αίμα αυτού επιμάσει επί τα παιδιά μας. Έτσι είπαν οι Ισραηλίτες. Βεβαίως υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστέψανε, τον δεχτήκαν τον Χριστό, οι Απόστολοι, 3.000, μετά 5.000, μετά μιλιάδες, αλλά δεν ήταν αρκετοί αυτοί, δεν ήταν το έθνος του Ισραήλ αυτό, το οποίο απέρριψε τον Χριστό. Και μάλιστα ο Παύλος όταν λέει, έρχεται στην Έφεσο, λέει στρεφόμεθα, δεν δέχεστε εσείς, θα στρεφόμαστε προς τα έθνη, είπε στη συναγωγή. Πάμε στα έθνη, πάμε να μιλήσουμε στα έθνη, να μιλήσουμε για τον Χριστό σε αυτούς οι οποίοι μας δέχονται. Και έγινε ο Παύλος όπως του είπε ο Χριστός όταν τον έσωσε, που είπε ότι εγώ σε κατέστησα Απόστολο των Εθνών. Και βγήκε και μίλησε σε όλα τα έθνη και ανοίχθηκαν οι κεροί των Εθνών. Και οι κεροί των Εθνών είναι τώρα. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Ενώ οι Ισραηλίτες νόμιζαν ότι ο Μεσσίας θα έρθει μόνο για τους Εβραίους, τώρα κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, πιστεύεται σε όλο τον κόσμο, αυξάνουν οι πιστοί κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, διότι δέχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντα πιστεύοντα. Αν λέει φυλάτετε το λόγο, τότε το αίμα το οποίο θα σας ραντίσω, αυτό θα σας καθαρίσει. Και έβαλε λέει και εράντισε τους ανθρώπους αυτούς. Τότε λέει ανέβη λέει στο 9 ο Μωυσής και ο Αρών, ο Ναμπάρ και ο Δαβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και είδων των θεών του Ισραήλ και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένων εκλήθου σαφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ δεν έβαλε τη χείρα αυτού και είδων των θεών και έφαγων και έπιον. Βλέπετε οι καθαροί άνθρωποι, οι ειλικρινείς επί τους εκλεκτούς. Εσένα σε εξέλεξε σήμερα ο Κύριος και σε κάλεσε αδελφέ αγαπητέ. Ήρθες εδώ κοντά να ακούσεις το λόγο. Πολλές φορές λέμε πολλοί και κεκλειμένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Αυτοί οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Έχουν την ειλικρίνεια μέσα. Την αγάπη. Είναι ξεσφιγμένη η καρδιά τους. Έτοιμη να ακολουθήσει κατά πάντα το λόγο του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος λέει προς τον Μωυσή, ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί και θέλω σι δώσει τας πλάκας, τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίες έγραψα για να διδάσκεις αυτούς. Και σηκώθηκε ο Μωυσής μετά του Ιησού του θράποντος αυτού και ανέβη ο Μωυσής εις το όρος του Θεού. Προς δε τους πρεσβυτέρους είπε περιμένετε εμάς εδώ έως σου επιστρέψομαι προς εσάς. Και ειδού ο Ααρών και ο Ορ και με θυμών εάν της έχει υπόθεση ας έρχεται προς αυτούς. Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και οι νεφέλιες σκέπασε το όρος και κάθισε η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά και οι νεφέλιες σκέπασε αυτό 6 ημέρες. Και την 7η ημέρα εκάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή εκ μέσου της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων επί της κορφής του όρους. Και εισήθη ο Μωυσής εις το μέσο της νεφέλης και ανέβη επί το όρος και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 ημέρες και 40 νύχτες. Μέσα στην νεφέλη, μέσα στην παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αλλά τι. Προηγήθηκε όμως, έλα να σου δώσω τις πλάκες με τις εντολές. Ήταν οι 10 εντολές, οι οποίες θα έδινε στο λαό Ισραήλ, για να ακούσει ο λαός Ισραήλ, να υποταχθεί, να συμμορφωθεί, να φυλαχτεί από τον κόσμο της αμαρτίας. Προηγείται ο λόγος του Θεού. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στην παρουσία του Θεού, εάν δεν πάρεις το λόγο του Θεού στην καρδιά. Γιατί εμείς τώρα δεν παίρνουμε τις 10 εντολές από τις πλάκες, γιατί αυτές δεν ισχύουν για το λαό του Θεού σήμερα που είναι ανώτερος, αλλά έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, έχουμε το λόγο τον οποίο ελάλησε ο Ιησούς Χριστός και ο οποίος είναι πνεύμα και ζωή. Και όταν ο άνθρωπος τον δεχτεί μέσα στην καρδιά του, τότε μπαίνει στην εφέλη της παρουσίας. Φοβερό ήταν να περπατάει κανείς, γιατί ήταν πυρ κατατρόγων. Το βουνό δηλαδή το έτρωγε, το χτύπαγε εκεί και το σκάλιζε η φωτιά. Αλλά για τον Μωυσή δεν ήταν τίποτα, δηλαδή δεν ήταν φόβος. Και ενώ όταν ένας άνθρωπος είναι στην αμαρτία,
φοβάται, μην ο Θεός του φέρει κακό, μην τούτο, μην εκείνο. Ο άνθρωπος που είναι στο θέλημα του Θεού είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει με παρουσία ενώπιον του Θεού, ζητάει ό,τι αν θέλει, παρακαλάει το Θεό για τα πάντα και ο Θεός του δίνει και είναι μέσα στην παρουσία. Θα μου πείτε, δεν είμαστε αμαρτωλοί? Βεβαίως. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, έδωσε το αίμα του και μια μέρα ο άνθρωπος δεν θα δικαστεί και θα καταδικαστεί διότι ήταν αμαρτωλός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί είναι. Αλλά θα καταδικαστεί διότι δεν δέχτηκε τη σωτηρία που έκανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μιλάει ο άνθρωπος και λέει: Χριστός ανέστη. Και από την άλλη μέρα λέει: Δεν πιστεύω τίποτα. Παίρνει μια λαμπάδα και πάει και την ανάβει. Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θάνατο πατήσα και τη έντη μνήμα στη ζωή. Καλισάμενο. Την εποχή εκείνη που ήταν η παλαιά, ας πούμε, που κάνανε το Πάσχα, ήταν πολύ γιορτή γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Όχι όπως τώρα, πολύ γιορτή. Από το πρωί ξυπνάγανε, βάναν τα αρνιά, σουβλάγανε, είχαν τα κόκκινα αυγά, τα κρασιά. Και μάλιστα ο γείτονας ήταν με μια μάντρα η οποία ήταν 1,5 μέτρο και φωνάζανε: Κουμπάρε, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Έλα να τσουγκρίσουμε, έλα να φάμε. Αλλά δεν ξέραν οι άνθρωποι όμως ότι υπάρχει και Ευαγγέλιο. Ότι δεν είναι μόνο η Ανάσταση που κάνουν αυτοί, το να φάνε τα κόκκινα αυγά και το ψητό αρνί και να πιούνε τα κόκκινα κρασιά, αλλά είναι κάτι άλλο, ότι ήρθε ο Χριστός να δώσει τη σωτηρία, να δώσει τη ζωή την αιώνια, να δώσει μια πραγματική ευτυχία επάνω στον κόσμο. Θα μου πείτε, κακό είναι να τρώμε αρνί? Δεν είναι κακό να φάμε και αρνί, να φάμε και αυγά, να φάμε ό,τι θέλουμε, δεν μας απαγορεύει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αυτό το παν. Δεν είναι το παν να φάμε το αρνί, αλλά είναι να γνωρίσουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, αληθινός, πραγματικός και ότι πρέπει να τον ζητήσουμε. Να πούμε: Κύριε, πού είσαι, σε θέλουμε.